Τώρα μας κρατάστε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι ανάγκη να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και ο ελληνικό λαό θα την καταλάβει. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να μπει στην τροχιά μιας νέας εποχής. Συμμετοχή στη νίκη, γιατί αυτή η φωνή είναι φωνή νίκη. Είναι μεγάλη τιμή που αισθάνομαι για την εμπιστοσύνη και την εντολή του ελληνικού λαού. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας ή αλλιώς απόστρατη αξιωματική. Εγώ έτσι το έχω μάθει. Η αλήθεια είναι ότι έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία αποστράτων. Δεν χρησιμοποίησαμε το όνομα κόμμα αποστράτων γιατί δεν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε την κίνησή μας αυτή βάζοντας ταμπέλες. Αποφασίσαμε να ονομάσουμε την κίνηση αυτή, τέλος πάντων, Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, με σαφή αναφορά στον Εθνικό Σύνδεσμο του 1909, ο οποίος και τότε, σε αργαστή συνεργασία με τον ελληνικό λαό, κατάφερε να εκδιώξει τα υπάρχοντα τότε κόμματα εξουσίας, να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στην Ελλάδα και να δημιουργήσει μια καινούργια αρχή για την ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι και η προσπάθειά μας τώρα. Και η ιδεολογία μας αποτελείται από μία λέξη, φιλοπατρία. Δεν είμαστε ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί, ούτε κεντρώοι. Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα, την υπηρετήσαμε όλοι πολλά χρόνια και προσπαθούμε τώρα να της ανταποδώσουμε κάτι και αυτό το κάτι είναι να προσπαθήσουμε να τη σώσουμε. Δεν είναι δυνατόν όμως αυτό που μου λέτε. Δεν λέτε ότι είστε Έλληνας, αλλά δεν θα μπορέσετε να τοποθετήσετε τον εαυτό σας αριστερός, κεντρώος, δεξιός, ακροαριστερός, ακροδεξιός. Όλοι ήμασταν κάτι σίγουρα μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ανήκαμε σε κάποια πολιτική παράταξη. Όμως, επειδή απεδείχθη με το πέρασμα των χρόνων ότι αυτές οι πολιτικές παρατάξεις ήταν ανίκανες και ανήμπορες να διαχειριστούν τα προβλήματα της Ελλάδος, αποφασίσαμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κομματική ταυτότητα στην κίνησή μας. Γι' αυτό και αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε την έκφραση κόμμα και λέμε ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, ο Σύνδεσμος όταν μιλάμε για τη δική μας ταυτότητα και επιπλέον δεν τοποθετούμαστε ιδεολογικά δεξιά, αριστερά ή κεντρώα, διότι θεωρούμε ότι στην εποχή μας οι κομματικές ταυτότητες έχουν καταρρεύσει, δεν πρέπει να υπάρχουν και θα πρέπει να βλέπουμε ενωμένοι τα κοινά προβλήματα, τον κοινό αγώνα που έχουμε μπροστά μας και την κοινή προσπάθεια που απαιτείται η Ελλάδα να φύγει μέσα αυτό το κυκαιώνα που στην κυριολεξία οι κομματικές ταυτότητες την έχουν φέρει. Το κόμμα σας έχει κάποια συγγένεια με το λαό, με τη Χρυσή Αυγή και τώρα και κάποια άλλα κόμματα που είναι άκρα δεξιά. Θεωρείτε ότι έχετε κάποια συγγένεια? Δεν έχουμε ούτε ιδεολογική ταύτιση με αυτούς. Ούτε οι επιδιώξεις μας είναι οι ίδιες. Το ίδιο λένε και αυτοί για την πατρίδα, για τους Έλληνες. Σε ό,τι αφορά το λαός, την αγάπη του για την πατρίδα την απέδειξε με την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και την αγάπη του για τους Έλληνες. Σε ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή, θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι των οπαδών της Χρυσής Αυγής όντως διέπονται από πατριωτικά αισθήματα, αλλά είναι παραπλανημένοι. Εγώ ως Έλληνα αξιωματικός που υπηρέτησα τον ελληνικό στρατό 28 χρόνια, εκ των οποίων τα 20 φορούσα πράσινο μπερέ, δεν θα καταδεχόμουν ποτέ, δεν θα ανεχόμουν ποτέ στη συνείδησή μου να χαιρετήσω τη σβάστικα δίπλα στην ελληνική σημαία. Μπαίνει στη Βουλή όμως και έτσι όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις μπαίνει και με αρκετά μεγάλο ποσοστό για τα συνήθη δεδομένα της Χρυσής Αυγής. Είναι η αντίδραση του ελληνικού λαού, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει έντονο το πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες, γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι αυτοί θα επιλύσουν το πρόβλημα άμεσα. Η λύση δεν είναι στον αδύρο να κυνηγήσω ή να χτυπήσω τους Πακιστανούς ή τους Αλβανούς ή τους Μαύρους. Η λύση είναι αλλού. Πρέπει να ξεκινήσει από την Ευρώπη. Η λύση είναι να καταγγείλουμε τη συνθήκη του Δουβλίνου 2,
να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή εμείς αποτελούμε την πύλη εισόδου του 90% των άνθρωπων μεταναστών προς την Ευρώπη, να μας ενισχύσει με προσωπικό, υλικά και χρήματα και να τους δώσουμε ένα εύλογο περιθώριο, 4 έως 6 μήνες, για να αντιδράσει. Εάν δεν το κάνει, μπορούμε και εμείς να εφαρμόσουμε κάποιες λύσεις δραστικές. Όπως? Όπως χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων με ελληνική υπηκότητα καθημερινά σε χίλιους λαθρομετανάστες και ένα εισιτήριο της επιλογής τους για οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Ακριβώς την ίδια ιδέα είχαν και στο λαό. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή έχει διατυπωθεί από τον υποφαινόμενο πριν από 2 χρόνια εγγράφος στο διαδικτυακό ρεπορτάζ του News Beast. Τώρα, μου λέτε τώρα για τη λαθρομετανάστευση. Δεδομένου ότι η οικονομία, η πολιτική της οικονομίας μας είναι πλέον στα χέρια της Τρόικα, αυτό είναι το κυριότερο θέμα πλέον στις εκλογές, όχι, η λαθρομετανάστευση? Όχι, βέβαια. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να επιληθεί από το κράτος, αλλά το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κράτος. Την επόμενη μέρα των εκλογών θα πρέπει να υπάρχει κράτος. Βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι έτοιμη να εκραγεί. Και θα πρέπει ή να λυθεί δημοκρατικά το πρόβλημα, ή κάποια στιγμή ο Έλληνας θα αντιδράσει βία. Η βία αντίδραση δεν θα οδηγήσει πουθενά. Οι εποχές που βίαιες αντιδράσεις λύνανε προβλήματα έχουν περάσει. Πρέπει δημοκρατικά. Τα προβλήματα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι η οικονομία, είναι το μνημόνιο, είναι η συμπεριφορά και η νοοτροπία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έναντι της Ελλάδος. Οι λύσεις υπάρχουν. Είναι ολοκληρωμένες και μπορούν να εφαρμοστούν. Με μία όμως διαφορά. Και δεν θα μακρηγορήσω. Ο ΙΕ έχει πει ότι κανένας λαός δεν είναι υποχρεωμένος να αποπληρώσει εξωτερικό χρέος με θυσίες και όλα τα υπόλοιπα που αυτή τη στιγμή υπόκεινται οι Έλληνες. Διότι, εφόσον μάλλον, συντρέχουν τρεις λόγοι. Ο λαός δεν γνώριζε ότι συνήθει αυτό το δάνειο. Όταν αυτοί οι οποίοι παίρνανε το δάνειο το χρησιμοποίησαν όχι για να αναπτυχθεί η χώρα, αλλά για να παραμείνουν στην εξουσία. Και τρίτον, όταν οι δανειστές γνώριζαν την κατάσταση της χώρας και συνέχιζαν να δανείζουν. Στην προκειμένη περίπτωση και για την Ελλάδα ισχύουν και οι τρεις λόγοι. Ερωτώ, ποιο από τα κόμματα, τα δύο μεγάλα που άσκησαν εξουσία, ή από τα υπόλοιπα που βρισκόντουσαν μέσα στη Βουλή, μπορεί να πάει στον ΟΗΕ και να θέσει θέμα αυτών των πραγμάτων όταν το πρώτο προαπαιτούμενο καταρρύπτεται, διότι αυτοί ήταν μέσα στο κοινοβούλιο ή μέλη της κυβερνήσεως που υπογράφανε για το δάνειο? Από ό,τι καταλαβαίνω, το κόμμα σας συγκαταλέγεται στα αντιμνημονιακά. Σαφέστατα, θέλουμε να καταργήσουμε το μνημόνιο και θέλουμε να κηρύξουμε το χρέος επαχθές με τη διαδικασία που είπα προηγουμένως. Υπάρχουν πλήστα παραδείγματα της διαδικασίας αυτής, με πρώτο διδάξαντα τον Ιωάννη Μεταξά του 1937 και με το δικαστικό αποτέλεσμα του Μεταξά του 1937 πήγε η Αργεντινή και έδιωξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το έχουν διώξει και άλλες χώρες. Και η τελευταία χώρα που το έκανε αυτό ήταν το 2002 η Αμερική, εποφελία του Ιράκ, για να απαλλάξει την μετέπειτα διορισμένη κυβέρνηση από τους Αμερικάνους στο Ιράκ από το εξωτερικό χρέος και να μην εξαναγκαστεί ο Ιρακινός λαός να βρεθεί να πληρώνει κάποια χρέη και να αγανακτήσει έναντι των Αμερικάνων που ήρθαν στην εξουσία. Ήσασταν στρατιωτικός μέχρι και πριν από λίγους μήνες. Ακριβώς. Συνδικαλισμός να έρθει στο στρατό? Όχι, βέβαια. Για ποιο λόγο? Καταρχάς, ο συνδικαλισμός είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλους τους χώρους στους οποίους έχει αναπτυχθεί. Εμείς δεν προβλέψαμε στο καταστατικό μας συνδικαλισμό ούτε για την νεολαία, ούτε για τους εργασιακούς χώρους, ούτε πουθενά. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να καλυφθούν από τους υπάρχοντες νόμους. Ο συνδικαλισμός κατάντησε κομματική αντιπροσώπηση κάποιων πραγμάτων. Οι συνδικαλιστές ψηφίζονται με κομματικά κριτήρια και όχι με το αν είναι ικανοί να διαχειριστούν και να επιλύσουν τα προβλήματα του κλάδου. Και δημιουργούνται όλα αυτά τα συντεχνιακά προβλήματα που υπάρχουν μέσα σε όλες τις επιχειρήσεις. Αν ανατρέξουμε από το 1974 μέχρι τώρα, θα δούμε ότι πλήστες επιχειρήσεις αποχώρησαν από την Ελλάδα λόγω πολλαπλών απεργιών. Όπελ, Citroën, Goodyear. Εθελοντική ή υποχρεωτική θητεία στο στρατό? Τι λέει ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας? Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας λέει ότι το να υπηρετήσει ο Έλληνας τον ελληνικό στρατό αποτελεί δικαίωμά του. Όχι υποχρέωση, αποτελεί δικαίωμα και καθήκον. Επομένως, λοιπόν, δεν μπορούμε να στερήσουμε το δικαίωμα από τον Έλληνα να υπηρετήσει το στρατό και δεν μπορούμε να του αφαιρέσουμε το υπέρτατο καθήκον. Αυτά που μου λέτε μπορούν να γίνουν εξίσου και με την εθελοντική στράτευση. Άμα θέλει κάποιος, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να πάει να υπηρετήσει. Αν δεν θέλει, μπορεί να κάνει κάποιο κοινωνικό έργο. Ναι, εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης
από μερίδες κομμάτων, από μερίδες συνδικαλιστών, οι οποίοι θα αρχίσουν να δημιουργήσουν, γιατί έγιναν προσπάθειες να μπει ο κομματισμός μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Και αντιστάθηκε στεναρά τόσο ο κλάδος των αξιωματικών όσο και των μονίμων υπαξιωματικών. Εάν ο Έλληνας του δοθεί η ευκαιρία να μην πάει στο στρατό να προσφέρει έργο, το 99% αυτών θα επιλέξουν να υπηρετήσουν τη θητεία του στο στρατό και μάλιστα με ιδιαίτερη χαρά και καμάρι. Το 1% που θα πάει να προσφέρει το λεγόμενο κοινωνικό έργο θα το χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο να δημιουργήσει προβλήματα. Να αρχίσει να γράφει, να αρχίσει να λέει διάφορες ιστορίες, οι οποίες μόνο κακό κάνουν στο στρατό και στην Ωραία. Ελλάδα γενικότερα. Τα αφήνω. Εθνικά θέματα. Θα ήθελα να μου πείτε κωδικοποιημένα ποιες είναι οι θέσεις σας σε σκοπιανό, κυπριακό, τουρκικό, με τους γείτονες μας. Τι θέσεις έχει ο σύνδεσμος, κωδικοποιημένα. Η θέση μας είναι μία. Αποκατάσταση της εθνικής περηφάνειας σε όλους τους τομείς. Και καταρχάς μέσω της διπλωματικής οδού. Δεν είμαστε ούτε πολεμοχαρείς, ούτε πολεμοκάπηλοι. Πολεμοχαρείς δεν είμαστε γιατί, επειδή ξέρουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ένας πόλεμος, προσπαθούμε να τον αποφύγουμε όσο γίνεται. Οι αξιωματικοί είναι οι μεγαλύτεροι φιλιρινιστές, επειδή ξέρουν τα προβλήματα που θα προκύψουν μέσα από έναν πόλεμο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε συνέχεια πίσω και να απεμπολούμε τα εθνικά μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εν ονόματι της ειρήνης. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε πραγματικά μια κόκκινη γραμμή στην οποία θα σταθούμε και θα πούμε μολόν λαβέ. Αυτό. Νωρίτερα μου αναφέρατε τον Εθνικό Σύνδεσμο του 1909, Ζορμπάς. Επίσης μου αναφέρατε το Μεταξά. Θέλω να βάλω και ακόμα ένα πρόσωπο ιστορικό, Γιώργος Παπαδόπουλος. Θα ήθελα να μου πείτε για αυτά τα τρία ονόματα ποιες είναι οι σκέψεις σας. Μπορώ να τους κρίνω μόνο σαν αξιωματικούς. Εγώ θα ήθελα να μου το πείτε για τη συνεισφορά τους γενικά αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα, στην ιστορία τους. Τι κάνανε, όχι μόνο ως στρατιωτικοί. Είναι προσωπική μου άποψη σε ό,τι αφορά ο Ζορμπάς. Είναι αυτό που έκανε, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο γιατί χάθηκε. Ο Μεταξάς για αυτό μένα. Αυτό όπως εσύ μου είπατε ότι ευαγγελίζεστε, ας πούμε, ένα καινούριο γουδί. Ναι, ένα καινούριο γουδί και εμείς αυτό θέλουμε μετά να κάνουμε. Να αποχωρήσουμε και να αναδείξουμε, αυτό είναι και το καταστατικό μας, αυτή είναι και η ιδέα μας. Να αναδειχτούν οι υγιείς δυνάμεις μέσα από τον ελληνικό λαό, οι οποίοι θα αναλάβουν τα ίνια της χώρας. Εμείς δεν κατερχόμαστε στον πολιτικό στίβο γιατί είχαμε οποιαδήποτε διάθεση να ασχοληθούμε με την πολιτική, να γίνουμε βουλευτές ή οτιδήποτε άλλο και να αποκτήσουμε θέσεις εξουσίας. Οι περισσότεροι από τους στρατιωτικούς που είναι υποψήφιοι με το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας έχουν καθίσει θέσεις ευθύνης και μάλιστα σε δύσκολες θέσεις ευθύνης. Ξέρουμε τι είναι η καρέκλα ευθύνης και δεν τη θέλουμε πια. Γιατί, όχι γιατί φοβόμαστε, αλλά γιατί ξέρουμε τι σημαίνει. Δυστυχώς, αυτοί που τις χρησιμοποιούν αυτές τις καρέκλες ευθύνης, τις χρησιμοποιούν σαν καρέκλες εξουσίας. Εμείς ξέρουμε την ευθύνη ποια είναι και θα το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι για τον Ζορμπά. Για τον Μεταξά, για μένα, είναι προσωπική μου άποψη, όχι άποψη του συνδέσμου. Ο Μεταξάς ήταν ο τελευταίος μεγάλος ηγέτης της Ελλάδος. Και αυτό κατεδείχθηκε από ψηφοφορία που έγινε από μεγάλο κανάλι. Πανελλήνιας εμβέλειας και φαίνεται και από το τι θέλετε για το εργατικό δίκαιο του ΙΚΑ, για τα δάνεια, για την οργάνωση του ελληνικού στρατού στην περίοδο του 1940, για την περίφημη γραμμή Μεταξά που όταν μπήκανε οι Γερμανοί μέσα, οι Βούλγαροι, για την κατασκοπία, οι Βουλγαροί τους είχε ενημερώσει ότι πρόκειται περί κάποιων επιφανειακών οχυρωματικών έργων και όταν μπήκαν οι Γερμανοί μέσα μετά την κατάρρευση του Ιουγκοσλάβικου μετόπου, πρέπει να λέμε κάποια στιγμή και τα πράγματα, οι Ιουγκοσλάβοι κατέρευσαν και περάσαν οι Γερμανοί την κοιλάδα του αξιού και μπήκαν οι Γερμανοί και κατέλαβαν παραδόθηκαν πλέον τα οχυρά μάλλον. Είναι και, γνωστά αυτά. Έτσι, και μπήκαν μέσα και είπαν ότι είναι ανώτερα από τη γραμμή Μαζινό. Άρα δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για τον Γιώργο Παπαδόπουλο, μια και ήταν προχθές 21 Απριλίου, ποια είναι η άποψή σας. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος σαν αξιωματικός ήταν άριστος. Έκανε όμως, κατέλυσε τη δημοκρατία. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω εάν την εποχή εκείνη τον θέλανε και γράφανε εφημερίδες που είναι ένας λοχίας να σώσει την κατάσταση κτλ. Για μένα ήταν μια κίνηση που δεν έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε να καταλυθεί η δημοκρατία με βίαιο τρόπο. Δεν ξέρω αν ήταν εκατοντάδες, δεκάδες ή χιλιάδες οι νεκροί ή οι βασανιστέντες την περίοδο της επταετίας, γιατί ήμουν πολύ μικρός για να τα ζήσω από κοντά. Ξέρω ότι έκανε και κάποια πράγματα καλά. Χάρισε χρέη αγροτών, έδωσε δάνεια, εξυπηρέτησε καταστάσεις. Σίγουρα όμως ήταν μια κυβέρνηση, μια εξουσία, η οποία δεν προήρθε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα
Δεν νομίζω ότι οι αλήθειες είναι κάπως στη μέση. Όχι, δεν είμαστε υπέρ της, της Χούντας. Εμείς δεν είμαστε ούτε νοσταλγοί, ούτε ερπίστριες, ούτε σταγονίδια, ούτε τίποτα. Ωραία λοιπόν. Ποια είναι τότε η επιδίωξη του συνδέσμου για τις επερχόμενες εκλογές και προσωπικά για εσάς? Με τι θα είστε ικανοποιημένοι, με ποιο αποτέλεσμα? Εμείς θέλουμε να μπούμε στη Βουλή. Είναι εφικτό? Πώς το βλέπετε? Θα φανεί από την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού, δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Σίγουρα είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν προβάλλεται. Ο λόγος για τον οποίο δεν προβάλλεται, θα μου επιτρέψεις να μην τον βγάλω. Να μην τον βγάλω. Σας φοβούνται? Θα πω μόνο τούτο, ότι στην πρώτη περιφέρεια Αττικής μαζί μας είναι υποψήφιος ο εισαγγελέας Ακάς. Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.